αξιολογιότατε, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς και παιδιά, είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ, εκπροσωπώντας την πρέσβη μας, την κυρία Κατερίνη Πόλκα, στον αγιασμό της ενόψη της έναρξης του σχολικού έτους, στην ηλική εποχή σχολή της Γέννης. Ένα από τα ιστορικότερα, αν όχι το ιστορικότερο σχολείο της Διασποράς, καθότι είναι το παλαιότερο εν ενεργεία ελληνικό σχολείο στο εξωτερικό. Η προσφορά, η διαφορετική προσφορά της ελληνικής εθνικής σχολής της Γέννης είναι και γνωστή και αναγνωρισμένη. Η ελληνική εθνική σχολή, υπό την καθοδήγηση της Ευαθυνότητας του Μητροπολίτη της κ. Αρσενίου, συνεισφέρει ουσιαστικά ως ένας φάρος ελληνικού πολιτισμού στην καταλαμβάνευση των οικουμενικών αξιών της Ελλάδας και της Κύπρου του ελληνισμού. Η ελληνική πολιτεία, από πλευράς της, στέκεται αρρωγός παρουσία των εκπαιδευτικών ενώ τα πολιτεία εξάλλου στην προσπάθεια αυτή, στο εγχείρημα αυτό, το οποίο δεν αποσκοπεί, όπως είπα, μόνο στην μετάδοση και στη δασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αλλά στη σχεδιάτηση της εθνικής συνείδησης. Θα ήθελα με την αφορμή αυτή να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη της διοίκησης της σχολής, τους εκπαιδευτικούς μας, να καλωσορίσω τους και τους εκπαιδευτικούς. Γνωρίζουμε ότι το έργο σας είναι δύσκολο, όπως προείπε και ο Σεβασμιότατος. Αλλά θα μου επιτρέψετε επίσης, με την ιδιότητα της προξένου, αλλά κυρίως με την ιδιότητα της μητέρας, δύο μαθητών της σχολής, να ευχηθώ καλή πρόοδο στα παιδιά μας, στους μαθητές μας. Να ευχαριστήσω εσάς που φωνήσετε εδώ για την παρουσία σας. Να σας προτρέψω και εγώ από πλευρά μου να συμμετέχετε ενεργά στη σχολή, στις δράσεις της και να κλείσω έτσι τη μικρή αυτή τοποθέτησή μου. Ευχόμενη και εγώ από πλευρά μου καλή χρονιά, με υγεία, με προκοπή, με θεία φώτιση, με πολλές επιτυχίες. Η πρεσβεία να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και φέτος να συμβάλλει να πάει το μικρό λιθαράκι της μαζί σας και της συμβουλής σας, ώστε να προάγουν τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική παιδεία στην αγαπητή φιλοξενούσα χώρα, Αυστρία.